Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Εδώ ακριβώς βλέπετε τα βιβλία που έχω, η συλλογή με τα βιβλία που έχω για πλέξιμο και για τσικελάκι. Είναι βέβαια στα αγγλικά, αλλά θα σας δείξω ενημερωτικά μερικά από αυτά, για να μου πείτε αν θέλετε να σας εξηγήσω πιο αναλυτικά κάποιες από τις πλέξεις και γενικά να δούμε κάποια σχέδια. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό το βιβλίο που λέγεται Cross for Beginners. Είναι πώς να μάθετε να δουλεύετε το τσιγκελάκι με 19 projects, δηλαδή με 19 ουσιαστικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Το βιβλίο είναι πολύ βολικό γιατί στέκεται έτσι σπιράλ και μπορείτε να το βλέπετε ενώ έχετε στα χέρια σας το τσιγκελάκι. Εδώ εξηγεί διάφορα πράγματα. Εδώ από το βασικό, πώς να πιάσετε στα χέρια σας το τσιγκελάκι, πώς να κάνετε την αλυσίδα, πώς να κάνετε το διπλό κροσέ, πώς να κάνετε το μισό τριπλό κροσέ. Βέβαια θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι το διπλό κροσέ, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, είναι το μονό κροσέ, όπως το λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά στις ονομασίες που είναι μπερδεύει αρκετά όταν διαβάζουμε ένα pattern από το ίντερνετ. Δηλαδή κάπου μπορεί να λέει double crochet και εσείς να νομίζετε ότι είναι ουσιαστικά αυτό το κροσέ. Το δικό μας το διπλό κροσέ είναι αυτό εδώ. Οι Αμερικάνοι αυτό το ονομάζουν τριπλό κροσέ. Τέλος πάντων, ναι, βλέπετε ας πούμε, εμείς λέμε αυτό διπλό κροσέ που είναι έτσι. Ενώ και αυτό το λέμε μονό κροσέ. Ενώ αυτοί λένε αυτό διπλό κροσέ και αυτό τριπλό κροσέ. Και αυτό το λένε τριπλό-τριπλό, που είναι με τις τρεις τις τριλίτσες. Θα δείχνει πώς να δουλεύετε σε σειρές, πώς να κάνετε ίσχυση στις γωνίες, έτσι ώστε να μην πηγαίνει έτσι το πλεχτό σας. Σας δείχνει τη διαφορά σε βελόνα και μαλλί, πώς κάθε μαλλί δείχνει διαφορετικά με κάθε βελόνα. Πώς να κάνετε αυξήσεις, πώς να κάνετε πολλές αυξήσεις, μία αύξηση σε κάθε σειρά. Και τέλος πάντων είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, εάν θέλετε, σε αγγλικά βέβαια, εάν θέλετε, εγώ το πήρα από το Amazon, εάν θέλετε, και μετά έχει και σχεδιάκια, βλέπετε διάφορα, δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο που είναι μόνο για αρχάριους, είναι ένα βιβλίο που ξεκινάς ως αρχάριος, αλλά φτάνεις, εντάξει, βέβαια αυτό προσωπικά, όπως συγγνώμη γιατί θρύβω την κάμερα με το δάχτυλό μου, αυτό προσωπικά, εδώ, το θεωρώ απέσιο, εντάξει, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο να το κάνετε, το σκουφάκι αυτό π.χ. είναι πολύ ωραίο. Και δείχνει εδώ αναλυτικά πώς να το κάνετε. Λοιπόν, αυτό με αυτό το βιβλίο, Crochet for Beginners, τσιγκελάκι για... Και μια και είμαστε στα τσιγκελάκια, εάν γνωρίζετε πώς να κάνετε τσιγκελάκι, Handbook of Crochet Stitches, έχει πάρα πολλές πλέξεις για τσιγκελάκι. Εδώ στην αρχή εξηγεί τα βασικά, όχι τόσο καλά όσο τα εξηγεί το άλλο το βιβλίο, όμως και εδώ με εικονίτσες όπως βλέπετε, τα εξηγεί όλα. Και μετά χωρίζεται, να σας δείξω πως το βιβλίο είναι, δείτε παιδιά, δείτε τι όμορφα πράγματα. Λοιπόν, εδώ δείχνουμε, εδώ βλέπουμε δηλαδή, τι γίνεται, παιδιά, συγγνώμη λίγο, τι έχει μέσα στο βιβλίο. Έχει βασικές θηλιές, texture, δηλαδή με υφή, fans and cells, δηλαδή αυτές που ανοίγουν έτσι σαν κοχυλάκια που είναι και που είναι σαν δεντάλιες. Mesh and fillet stitches είναι αυτά που είναι σαν τους καρέδες και τα τραπεζομάντιλα που κάνουν οι γιαγιάδες μας, δηλαδή με τρυπούλες και τέτοια. Open work and lace, και αυτό πάλι το ίδιο. Trims and edging, πώς να κάνεις τελειώματα. Clusters, puffs and bubbles, αυτά που είναι φουσκωτά. Spike stitches, relief stitches, δηλαδή μετά πάμε σε πολύ πιο εξειδικευμένα. Multicolor, πολλά χρώματα. Εδώ είναι τα τετραγωνάκια κλασικά. Και για να πάμε ας πούμε ενδεικτικά. Πάμε εδώ. Να δούμε αυτές εδώ τις δουλειές. Εδώ έχουμε το firm mesh. Δεν μας αρέσει και τόσο πολύ αυτό. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα μπορούσα να κάνω με αυτό. Αλλά παραδείγματος χάρη
Ορίστε αυτά εδώ. Rope stitch. Πολύ ωραίο κασκολάκι μπορεί να γίνει. Μισό λεπτό να κάνει focus. Είναι πολύ ωραίο κασκολάκι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει σκουφάκι. Μπορεί να γίνει ακόμα και μπλουζάκι see-through. Λοιπόν, ακόμα και μια ελαφριά κουβερτούλα. Κάποιο σάλι. Το rope stitch λέει a multiple of 3 stitches and 2. Add 1 for foundation chain. Δηλαδή είναι 3 θηλιές συν 2. Και εδώ δείχνει με την εικόνα που αν ξέρετε να διαβάζετε εικόνα, αν ξέρετε τι σημαίνει το καθένα, είναι πολύ εύκολο να διαβάσετε την εικόνα. Δείχνει από πού ξεκινάει. Ας πούμε η συγκεκριμένη ξεκινάει από εδώ, από αριστερά. Από εδώ κάτω αριστερά ξεκινάει η νύχια, ανεβαίνει πάνω και εδώ μετά εξηγεί και μέσα στα αγγλικά βέβαια, αλλά εντάξει, άμα μάθετε την ορολογία δεν είναι δύσκολο. Λέει ένα διπλό κροσέ στην τέταρτη αλυσίδα από την αρχή, μία αλυσίδα, ένα διπλό κροσέ στην επόμενη τέτοια. Ουσιαστικά δηλαδή κάνεις μια αλυσίδα και μετά κάνεις διπλά κροσέ. Μετά στη δεύτερη σειρά, τρία διπλά κροσέ, skip first two, μετά αφήνεις, ναι αφήνεις, αφήνεις χωρίς, α, να το αυτό είναι, αφήνεις, δηλαδή εδώ που είναι το διπλό το κροσέ, εδώ πέρα, αφήνεις, αλλά χωρίς να ρίξεις επάνω, συγγνώμη, εδώ που είναι το διπλό κροσέ, αφήνεις, αλλά χωρίς να ρίξεις επάνω εδώ λυσιδίτσα, οπότε δημιουργείται αυτή η τρύπα, η στρόγγυλη και όχι η τρύπα η τετράγωνη. Είναι, το εξηγεί δηλαδή πώς γίνεται. Είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή λίγο δύσκολο. Πρέπει να έχετε έλεγχο στο νήμα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το σχέδιο. Ύστερα, περιμένετε λίγο να πάμε να δούμε και κανένα έτσι, ορίστε, κανένα. Θα είναι τα πάρα πολύ ωραία που μου αρέσουν εμένα, τα τετραγωνάκια. Δείτε τι ωραία που είναι. Και βέβαια οδηγίες. Αυτά για το τσιγκελάκι. Περνάμε μετά στο πλέξιμο. Cast on, bind off. Αυτό είναι πάλι σε σπιράλ. Πάλι αναλυτικά πώς να ξεκινάτε. Έχει δηλαδή πάρα πολλούς τρόπους για το πώς να ρίχνετε τις θηλιές σας στη βελόνα. Και πώς να τελειώνετε το πλεκτό σας. Πολλές φορές η αρχή και το τελείωμα κάνουν τη διαφορά και δείχνουν και ξεχωρίζουν τον μάστορα από τον απλό αρχάριο. Δείτε εδώ ας πούμε τελειώματα. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, αυτό το βιβλίο αναλυτικά ίσως κάποια άλλη στιγμή μόνο του. Μετά, knit step by step. 200 τεχνικές και 10 εύκολα projects. Σούζι δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα. Εδώ σας δείχνει πώς να μάθετε να πλέκετε πολύ αναλυτικά. Οι τεχνικές, στην αρχή λίγα εισαγωγικά και εδώ μετά έχει κάποια projects για να μπορέσετε να εξασκηθείτε με τη βοήθεια των οδηγιών και να αποκτήσετε κάποια εμπειρία έτσι ώστε μετά να αναλάβετε τα δικά σας σχέδια που θα βρείτε χιλιάδες patterns δωρεάν στο ίντερνετ. Όμως, μετά έχουμε εδώ 400 knitting stitches, δηλαδή εδώ έχουμε μια άπειρη ποικιλία από πλέξεις και δύσκολες πλέξεις από ό,τι βλέπετε, πλέξεις που θέλουν μαστοριά και θέλουν υπομονή. Καλά, εντάξει, τόσο στρωτό πλέξιμο δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε. Ελάχιστες κουβέλες μπορούμε να κάνουμε τόσο στρωτό πλέξιμο. Δείτε, ας πούμε, εδώ αυτό το πλέξιμο, εντάξει. Είναι σαν. Αυτό είναι εύκολο. Είναι το horizontal dash stitch. Εδώ εξηγεί, βλέπετε και πώς είναι οι πλέξεις. Δηλαδή, αν μάθετε μια φορά τι σημαίνουν αυτά τα σύμβολα που τα έχει στο τέλος κάθε βιβλίου, και αν δεν τα έχει στο τέλος κάθε βιβλίου, τα εξηγεί και στο ίντερνετ. Αν πάτε, τα βρείτε. Σούζι, μην τρως τα βιβλία. Μετά έχω Knitting Stitches, 350 Stitch Patterns, Edgings and More, Visual Encyclopedia. Επίσης, άλλες τόσες πλέξεις. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα, δηλαδή αυτά τα βιβλία, ειλικρινά, δεν νομίζω ότι... Νομίζω ότι είναι επένδυση, ειδικά αν σας αρέσει το πλέξιμο, γιατί μπορείτε πάντα, δεν μπορείτε πάντα να θυμάστε μια πλέξη, π.χ. αυτή την πλέξη, θα την κάνετε μια φορά σε ένα
σε ένα κασκόλ, σε ένα σκουφί, αλλά μετά θα την ξεχάσετε. Είναι ωραίο να έχετε πάντα. Μπορεί να κάνει, βέβαια μπορείτε να κάνετε και το δικό σας φάκελο, εντάξει, με πράγματα που κατεβάζετε από το ίντερνετ. Αλλά θέλω να σας δείξω τα βιβλία, να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει κάποια πλέξη, να ψάξω να τη βρω εδώ μέσα στα βιβλία και να σας την παρουσιάσω. Και τέλος, έχουμε ένα ακόμα βιβλίο, λίγο πιο εξειδικευμένο, Knitting Pattern Essentials, Adapting and Drafting Knitting Patterns from Great Knitwear. Εδώ τι είναι, ουσιαστικά αυτό το βιβλίο σας δείχνει πώς να κάνετε τις αλλαγές στα πλεχτά σας, έτσι ώστε να τα εφαρμόσετε στο δικό σας σώμα, δηλαδή στο δικό σας σωματότυπο και στο δικό σας τέτοιο, γιατί καμιά φορά τα πλέκουμε, αλλά δεν μπορούμε να το βγάλουμε το πλεχτό να μας έρχεται κουτί. Αυτό εδώ το βιβλίο ακριβώς αυτό κάνει. Όπως βλέπετε εδώ, λέει preparing to draft, πώς θα κάνετε το πατρόν, τα βασικά σχήματα, πώς κάνουμε τους ώμους, πώς κάνουμε τις λεμουδιές, πώς κάνουμε τις άκρες, πώς κάνουμε τα μανίκια, πώς κάνουμε ζακετάκια, τα διάφορα υφάσματα, τι τελειώματα έχουν και τι χρειάζεται για να γίνουν καλύτερα, και μετά αρκετά μερικά εδώ patterns, τα οποία εντάξει δεν είναι και τόσο σημαντικά αυτά τα patterns, από τη στιγμή που έχετε αυτό το βιβλίο ή μπορείτε να κατεβάσετε μια οποιαδήποτε πλέξη ή αυτό από το ίντερνετ, αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά δηλαδή έχετε μια πλέξη στο μυαλό σας, αυτό το βιβλίο εδώ θα σας βοηθήσει να μπορέσετε να το κάνετε τα μάμ, δηλαδή κουτί επάνω σας. Και μετά, τέλος, έχω αυτό το πρώτο βιβλίο που πήρα, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι από Vogue Knitting. Όλα αυτά από το Amazon τα έχω πάρει, παιδιά, να ξέρετε. Και έχει μέσα άπειρες πλέξεις, άπειρες οδηγίες. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε. Εντάξει, δείτε αυτό, bobbins. Πώς θα κάνετε bobbins. Το μαζεύετε έτσι, το κάνετε έτσι. Αυτό είναι, γιατί πλέκει με τόσο πολλά χρώματα, πώς το δένει το νήμα, για να μην μπερδεύονται τα χρώματα μεταξύ τους. Γιατί αν πλέκετε με τόσο πολλά χρώματα, στο τέλος θα τυλιχτείτε γύρω-γύρω με νήμα και μαλλί. Αυτό εδώ το δείχνει το σχέδιο εδώ, πώς είναι με τα χρώματα, εξηγεί εδώ πώς διαβάζονται τα charts, πώς διαβάζονται δηλαδή, πώς μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες. Δείχνει introduction to design, δηλαδή πώς μπορείτε να σχεδιάσετε μόνοι σας με τις αναλογίες και αυτά, πώς να το περάσετε σε χαρτί. Δηλαδή μιλάμε αυτό το βιβλίο, εντάξει, είναι για επαγγελματίες. Καλύπτει τα πάντα, δείχνει πώς να κάνετε τρυπούλες μέσα στο πλεχτό, για κουμπιά και για διάφορα σχέδια. Αλλά εντάξει, πέρα από κάποια ιστορία, και εδώ έχουμε και τις βασικές τεχνικές. Δηλαδή ένα βιβλίο, αν πρέπει ένα να πάρετε από όλα τα βιβλία, θα έλεγα αυτό. Αλλά προσωπικά, πάρετε τα όλα. Αν δηλαδή ασχολείστε με το πλέξιμο, θα επενδύσετε κάποια λεφτά, αλλά θα έχετε ατελείωτες ώρες που μπορείτε να περάσετε με το χόμπι σας με αυτά τα βιβλία. Εάν θέλετε κάποια ιδιαίτερα πλέξη, κάτι να σας παρουσιάσω, γράψτε κάτω στα σχόλια. Θέλετε να σας βρω, να κάτσω να σας βρω μία πλέξη για κασκόλ, μία πλέξη για σκουφάκι, μία πλέξη για πουλόβερο, οτιδήποτε, κάποια πλέξη συγκεκριμένη. Να ψάξω μέσα στα βιβλία, να την βρω και αφού την βρω να σας την εξηγήσω όπως ακριβώς, δηλαδή να καθίσω να σας την εξηγήσω εγώ εδώ στο βίντεο πώς τη δείχνει το βιβλίο. Ελπίζω, δεν ξέρω αν παραβαίνω κάποιο copyright, ελπίζω να μην παραβαίνω, αλλά ακόμα και αν παραβαίνω πιστεύω ότι επειδή αυτά τα βιβλία είναι στα αγγλικά και εγώ κάνω τη μετάφραση, ουσιαστικά δεν νομίζω να έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλο θέμα. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί θέμα. Εάν δημιουργηθεί θέμα, θα αναγκαστώ μετά να κατεβάσω τα συγκεκριμένα βίντεο. Αλλά δεν νομίζω. Οπότε περιμένω κάτω στα σχόλιά σας τις ερωτήσεις σας για αυτό το βίντεο. Το βίντεο αυτό θα το κάνω link και στο άλλο βίντεο που είχα κάνει με το πλέξιμο με το κασκόλ. Και γενικά σε ό,τι βίντεο κάνω με πλέξιμο θα κάνω link αυτό το βίντεο. Επίσης θα έχω
έχω κάτω στα playlists μου. Μπορείτε να βρείτε τα προσωπικά μου playlists στην αριστερή πλευρά του καναλιού μου, που θα πάτε στο κανάλι μου και θα διαλέξετε εκεί που λέει playlists και θα δείτε ότι έχω πάρα πολλά playlists. Εκεί έχω, ας πούμε, playlists για πλέξιμο, έχω playlists για τραγούδια που μου αρέσουν, έχω playlists για look make-up που θεωρώ επιτυχημένα. Τα playlists μου τα ανανεώνω συνέχεια. Οπότε μπορείτε να πηγαίνετε και να τα τσεκάρετε. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Bye!